αυτό το μέρος της εκπομπής, που το αφιερώνω ολόψυχα σε όλους τους γονείς με παιδιά που όχι μόνο είναι στο σχολείο και ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο, θα μιλήσουμε για τη σχολική μελέτη. Για τη μελέτη στο σπίτι. Ναρκοπαίδιο, κυρία μου, το ζήτημα το συγκεκριμένο. Ελένη Γαρυφαλάκη μαζί μας. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είσαι έτοιμη να μας τα πεις όλα, να μοιραστείς μυστικά, να μας κάνεις τη ζωή μας ευκολότερη. Και των παιδιών. Των παιδιών κυρίως, τα παιδιά μας, τι περνάνε κάθε μέρα αυτά τα παιδιά. Καυτή πατάτα αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αφορά σχεδόν όλες τις οικογένειες. Δηλαδή, αν το παιδί σου είναι δρομολογημένο και διαβάζει μόνο του και δεν χρειάζεται εσύ να παρέμβεις με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο, όλα πάνε καλά στην οικογένεια. Αν για οποιοδήποτε πάλι λόγο χρειαστεί να έχει σχετική παρουσία ο γονιός στη διαδικασία, κάτι δυναμητεί στην κατάσταση, ε. Αλλάζουν και σχέσεις, ναι. Και είναι όλο το θέμα δύσκολο, γιατί μπορεί και σε μια χρονιά να έχει πάει ρολόι και άλλη χρονιά να υπάρχει μια ανασφάλεια και να γίνεται πάλι ένα μπάχαλο. Πατερλό. Ναι, ναι. Τι άλλη λέξη πια να το πες καλύτερα. Δυναμητίζει πάρα πολύ τη σχέση στην οικογένεια. Ναι. Νομίζω το έχουμε βιώσει όλοι. Κυρίως λόγω χρόνου. Κυρίως λόγω χρόνου. Γιατί αφιερώνεται πάρα πολύ χρόνο. Υπάρχουν και τα εξωσχολικά. Χρειάζεται η παρουσία του γονέα, ο οποίος εντάξει, κακά τα ψέματα, έχει και άλλα πράγματα να κάνει. Εντάξει. Και, είναι δουλειά σου αυτή, πρέπει να την κάνεις. Ξεκινάει όλο λάθος. Είναι όντως δουλειά μόνο των παιδιών η μελέτη τους? Ναι. Για πολλούς λόγους που θα τους πούμε. Όχι, όταν υπάρχουν και άλλα πράγματα που αφορούν στις σχέσεις γονέων-παιδιών που δεν έχουν να κάνουν με τη μελέτη. Η πυθία μαζί μας σήμερα. Για ξεκίνα λοιπόν να μου τα εξηγήσεις ένα-ένα. Μέχρι πού πρέπει να φτάσει το χέρι μου ως μαμά σε σχέση με τα μαθήματα, τη μελέτη των παιδιών? Καταρχάς, να πω ότι σαν δασκάλα, γιατί άρχισα να γίνω μαμά, ήμουνα πολλά χρόνια δασκάλα πρώτα, ήμουνα κατά της σχολικής μελέτης. Δηλαδή, έλεγα για ποιο λόγο να υπάρχει σχολική μελέτη, αν γίνεται καλή δουλειά στο σχολείο. Για ποιο λόγο να γίνεται σχολική μελέτη. Οπότε, δοκίμασα κάποια περίοδο να μην υπάρχει σχολική μελέτη. Και ενώ όλοι οι γονείς θα περίμενε κανείς ότι θα ανακουφιστούν από αυτό το πράγμα, υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις. Εξήγησέ μου το λίγο αυτό. Αυτό ήταν και εμένα η απορία μου. Για ποιο λόγο, ενώ όλοι είμαστε φωτοτυπίες, όγκος σχολικής μελέτης, τι καλά που θα ήταν να γίνονταν όλο στο σχολείο και να μην γίνονταν τίποτα σπίτι, οι γονείς αντιδρούν όταν δεν υπάρχει σχολική μελέτη, όταν δεν υπάρχει μελέτη στο σπίτι και έχουν ένα δίκιο. Ο λόγος ήταν, πρώτον, ότι έχουν δίκιο δηλαδή, ότι όπως είναι το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας, δημιουργεί ανασφάλεια. Τι δουλειά γίνεται στο σχολείο? Μαθαίνει όντως? Οπότε, όταν υπάρχει η σχολική μελέτη στο σπίτι, όταν υπάρχει μελέτη για το σχολείο στο σπίτι, υπάρχει ένας έλεγχος. Ο γονιός βλέπει πάνω κάτω τι κάνουν στο σχολείο και θέλει να επεμβαίνει και ο ίδιος. Ωραία, εδώ ερχόμαστε να ικανοποιήσουμε την ανάγκη και την ανασφάλεια και το οτιδήποτε τέλος πάντων κουβαλάει ο γονιός. Το παιδί πώς το βοηθάει? Η πρώτη ανάγκη που μπορώ να κάνω, Ελένη, είναι ότι τα μαθαίνει καλύτερα. Κάνει μια επανάληψη, ας πούμε. Αυτό δεν είναι όμως τόσο ισχύει. Απλό. Δεν ισχύει. Εάν οι εργασίες που είχε να κάνει στο σπίτι ήταν δημιουργικές, δηλαδή έπρεπε το παιδί να ερευνήσει σε άλλα βιβλία, να δημιουργήσει κάτι καινούριο, να πειραματιστεί, που θα δούμε διαφορετικούς τρόπους μελέτης για να μαθαίνεις καλύτερα γενικά. Αν συνέβαινε αυτό, ναι, θα είχε νόημα. Αλλά έτσι όπως γίνεται, δηλαδή φωτοτυπίες και ασκήσεις από των ασκήσεων και αποστήθηση, δεν μαθαίνεις καλύτερα. Το αντίθετο, σου κόβεται κάθε διάθεση να μάθεις. Αν λοιπόν ήταν δημιουργικές εργασίες, ναι, θα είχε νόημα. Αυτό όμως που έχει νόημα είναι ότι με τη μελέτη στο σπίτι, πέρα ότι ο γονιός έχει έναν έλεγχο, ας πούμε ότι είχαμε το άριστο εκπαιδευτικό σύστημα. Πάλι θα χρειαζόταν, γιατί το παιδί αποκτά κάποια skills, κάποιες δεξιότητες που του είναι πολύ χρήσιμες στην μετέπειτα ζωή του. Όπως δηλαδή? Όπως. Διαχείριση χρόνου. Δηλαδή, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το παιδί πρέπει να φέρει εις πέρας μια εργασία. Να ρωτήσω λίγο κάτι πάνω σε αυτό. Και μου λες εσύ αν κολλάει τώρα στη συζήτησή μας ή αν θες να το τραβήξουμε παρακάτω. Στο κομμάτι του χρόνου, έχει λογική να πούμε στο παιδί μας, έχεις μία ώρα να διαβάσεις όλα τα μαθήματα. Αν θέλουμε να εξασκηθείς μετά, αυτή την ικανότητα. Αυτό που λέμε ότι το τραβάνε και ξεκινάνε να διαβάζουν από τις 3 και έχει πάει 9 η ώρα το βράδυ και δεν έχουν τελειώσει.
Εκεί πέρα είναι λάθος όλο το στήσιμο. Δηλαδή, υπάρχουν παιδιά που θέλουν το χρόνο τους και εκεί πέρα είναι λάθος να πεις έχεις μια ώρα. Και αυτό έρχεται σιγά-σιγά με εξάσκηση η διαχείριση χρόνου. Απ' την άλλη όμως αυτό το ότι τώρα πρέπει να πάμε στην εξωσχολική δραστηριότητα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μερικές φορές αυτός ο περιορισμός είναι η ανάγκη του γονιού να προλάβει να γίνουν πράγματα. Όχι του παιδιού. Οπότε το παιδί μπαίνει σε μια κατάσταση ολόκληρη στρες, ανασφάλειας, έλλειψης τρυφερότητας, συγκρούσεις. Και όλο αυτό επίσης δεν βοηθάει. Οπότε πάμε πίσω. Back to basics. Δηλαδή, ας δούμε πρώτα πού βοηθάει η σχολική μελέτη. Ας ξεχάσουμε τον έλεγχο στο τι συμβαίνει στο σχολείο. Υπάρχουν πολύ φωτισμένοι δάσκαλοι. Κάποια στιγμή θα συναντήσει και το παιδί μας κατά τη διάρκεια της σχολικής του ζωής. Οπότε θα κάνει και δημιουργικές εργασίες και θα μάθει όντως πολύ αποτελεσματικά. Ας πάμε όμως και πού βοηθάει. Δηλαδή, είναι διαχείριση του χρόνου. Πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό ο γονιός να σέβεται τον χρόνο του παιδιού. Και ο δάσκαλος να σέβεται τον χρόνο των παιδιών. Δηλαδή, όταν δίνει ένα τεράστιο κούφο φωτοτυπιών, ασκήσεων, αποστήθησης, τεστ και άλλο τεστ και άλλο τεστ. Εντάξει τώρα. Δεν καταφέρνουμε και πολλά έτσι. Δηλαδή, αυτό λίγα πράγματα και καλά. Στους δασκάλους. Ναι, χρειάζεται καλή συνεργασία και με τους δασκάλους. Αν όμως έτσι είναι το δεδομένο και έχουμε έναν πολύ απαιτητικό δάσκαλο ή δασκάλα. Δεν είναι απαιτητικός ο δάσκαλος, είναι ότι δεν προλαβαίνουν να βγάλουν ύλη και θεωρούν. Είναι ότι το σύστημα λοιπόν πάλι που παίζει. Είναι το σύστημα. Είναι όλο το σύστημα λάθος. Παρόλα αυτά. Ναι. Α, συγγνώμη. Ολοκλήρωση. Όχι. Παρόλα αυτά είναι και θέματα διαχείριση κρίσεων. Δηλαδή υπάρχουν οι συγκρούσεις, υπάρχει ο πανικός. Πρέπει να τελειώσεις για να πάμε στο τάδε εξωσχολικό, στην τάδε εξωσχολική δραστηριότητα. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί μια δεξιότητα. Ναι. Πώς διαχειρίζομαι συγκρούσεις και ο ενήλικας και το παιδί. Είναι η εργασιακή ηθική. Αυτό που λέμε εμείς, το παιδί είναι επιμελές. Mm-hmm. Πρέπει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, να εξασκεί αυτή τη δεξιότητα της εργασιακής ηθικής και να δίνει τον καλύτερο εαυτό στη δουλειά. Δηλαδή είμαι. Μάλιστα. Επιμέλεια. Κάνω εικόνα μελλοντική. Πώς ένας επιμελής μαθητής μπορεί να λειτουργήσει και σαν ένας επιμελής επαγγελματίας αύριο μεθαύριο στη δουλειά του. Ευσυνείδητος και αποτελεσματικός. Και στα χρονικά πλαίσια που έχει μπροστά του. Γιατί εκεί δεν είναι «Μα κυρία δεν πρόλαβα γιατί κουράστηκα και εντάξει Γιωργάκη μου δεν πειράζει, πάμε παρακάτω». Την εργασία μου την έφαγε ο σκύλος εκεί. Εργασία μου την έφαγε ο σκύλος, το project μου το έφαγε ο σκύλος. Ευχαριστούμε πολύ, στη γεια σας. Αύριο μεθαύριο. Και το πιο σημαντικό από όλα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Η προσαρμοστική νοημοσύνη στις μέρες μας τίνει να γίνει πιο σημαντική και από τη συναισθηματική και από το IQ. Είχα διαβάσει ένα άρθρο πάνω σε αυτό, θυμάσαι, από πρόπερς που προσπαθούμε να συναντηθούμε και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση η διαπίστωση αυτή. Ναι. Ότι τελικά αυτός που προσαρμόζεται, που δεν το είπες πρώτη εσύ, το έχουν πει τώρα χρόνια πολλά πίσω κι άλλοι. Να θυμηθώ αυτόν τον κύριο που ταξίδεψε σε αυτά τα νησιά στη μέση του ωκεανού. Που μας τα είχε πει αυτά. Όποιος προσαρμόζεται, αυτός επιβιώνει, παιδιά. Α, έτσι, μπράβο. Και σήμερα, με τόσες αλλαγές, με τόσες ανατροπές, δύσκολες αλλαγές και ανατροπές. Αυτή λοιπόν η σχολική μελέτη βοηθάει και σε αυτό. Να προσαρμόζεσαι διαρκώς, να είναι το παιδί ευέλικτο. Οπότε, ναι, στη σχολική μελέτη. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι απλά καλά για να αξιολογηθεί και καλά σαν μαθητής, να αξιολογηθεί καλά και σαν εργαζόμενος. Του κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Έτσι, μπράβο. Και γι' αυτό, όταν δούμε τη σχολική μελέτη αλλιώς και οι γονείς και τα παιδιά, δηλαδή έχει ένα νόημα όλο αυτό που συμβαίνει. Να. Και δεν είναι απλά ένας όγκος εργασίας που πρέπει να διεκπεριωθεί για να πάρω ένα καλό βαθμό και για να με εντάξει στην δασκάλα. Τότε θα έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση και θα πετύχουμε καλύτερα και την αυτονομία. Θέλω να μου πεις τώρα μερικά tips, μερικά πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Πριν περάσουμε στο πώς μαθαίνει κάθε παιδί και κάθε άνθρωπος, που αυτό είναι ένα κομμάτι που το έχεις δουλέψει χρόνια τώρα και αφορά στην πολλαπλή νοημοσύνη. Πολύ βασικό. Πρακτικά πράγματα που θα πρέπει, που τα έχουμε λίγο πολύ στο μυαλό μας οι γονείς, αλλά θέλω να μας τα υπενθυμίσεις, που αφορούν στη σχολική μελέτη. Μια παρένθεση πριν πάω στο διατάφτα, είναι ότι η αυτονομία στη σχολική μελέτη κερδίζεται πολύ, πολύ, πολύ πριν πάει το παιδί στην πρώτη δημοτικού. Δηλαδή. Σημαντικό αυτό που λες. Το βλέπω και έχω ένα κοριτσάκι που πάει προνήπιο τώρα. Την έχω βάλει στη διαδικασία
πέρα από το γνωστικό που το ζητάει η ίδια. Δηλαδή, έχουμε ένα βιβλίο, παίρνει γνώσεις από εκεί τέλος πάντων και ασχολούμαστε μία σελίδα την ημέρα. Δηλαδή, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ότι τα βιβλία μας αρέσει να ασχολούμαστε μία σελίδα κτλ. Κτλ. Πέρα το διαβάζουμε και τα βιβλία κτλ. Θα αναλάβει να φροντίσει ένα φυτό. Θα αναλάβει να φροντίσει αν έχουμε στο σπίτι ζώα. Εμείς δεν έχουμε, αλλά κάποιος που έχει στο σπίτι ζώα, είναι καλό το παιδί να αναλάβει την ευθύνη αυτού του ζώου. Είναι καλό επίσης να αναλαμβάνει κάποιες ευθύνες, δηλαδή δουλειές του σπιτιού, στα μέτρα του το παιδί. Είναι η Κυριακή η π.χ. και είναι αφιερωμένη. Έχουμε 2 ώρες στη διάθεσή μας να φέρουμε το σπίτι βόλτα, όλοι μαζί σαν ομάδα. Δηλαδή αυτό το πράγμα ξεκινάει από νωρίς. Άρα λοιπόν, ένα παιδί π.χ. που έχει μάθει ότι τα παιχνίδια που θα βάλει στη μέση, μετά θα τα φυλάξει, θα τα βάλει στην άκρη. Γιατί είναι η ευθύνη σου, είναι τα πράγματά σου. Δεν θα του φανεί περίεργο ξαφνικά, ας πούμε, στην πρώτη δημοτικού ότι Ελληνάκι μου, είναι ευθύνη σου η τσαντούλα σου να τη φτιάξει. Άμπραβο. Άμπραβο. Αυτές οι 2 εικόνες κάπως έτσι μεταφράζονται. Και μου δίνεις πάσα τώρα να σου πω ότι αυτό είναι και το πρώτο. Δηλαδή, τις τέτοιες μικρές ευθύνες, το ότι φτιάχνω την τσάντα μου από πριν, βοηθάει πάρα πολύ στο να αναλαμβάνουμε ευθύνες και να ξεκινήσει αυτή η αυτονομία που θέλουμε. Είναι όμως και άλλα πραγματάκια έτσι πολύ μικρά. Δηλαδή, ένα βασικό που έρχονται γονείς και μου λένε, δεν μπορεί να διαβάσει μόνος του. Λέω, είχε ποτέ ευθύνες? Α, ξέρεις, τώρα που το σκέφτομαι, στη συζήτηση, όχι. Πάντα τα κάναμε εμείς όλα για εκείνον. Οκ, να ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Οπότε, φτιάχνουμε ένα πίνακα. Πρέπει και θέλω. Αυτό έχει βοηθήσει στο 99% των περιπτώσεων να ξεκινήσεις από εκεί. Δηλαδή, από το καλοκαίρι κιόλας. Το παιδί αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει αυτό και πρέπει να κάνει εκείνο. Μια αγωνία. Λοιπόν, όχι. Υπάρχουν και κάποια θέλω, γιατί είναι παιδί και θέλει να παίξει. Θέλει και το σεβόμαστε. Οπότε, έχουμε ένα πρέπει, ένα θέλω. Για παράδειγμα, έχεις μία άσκηση μαθηματικών και τι θέλεις? Θέλεις να πας μία βόλτα με το ποδήλατο. Ένα και ένα. Γίνεται ένα και ένα. Εκεί τώρα θέλει λίγο προσοχή, γιατί αυτά είναι τα λεγόμενα, εγώ τα χρησιμοποιώ και σαν διαλύματα στη σχολική μελέτη, γιατί είναι ωραίο να υπάρχουν. Ναι. 5 λεπτά με 10 λεπτά διαλύματα. Εμείς συνηθίζουμε και τα γράφουμε και σε sticks ξυλά και παγωτού. Αυτά τα χειροτεχνίας, τα ξυλά και χειροτεχνίας, γράφουμε πράγματα που θέλουμε. Οπότε όταν κάνουμε ένα πρέπει, που μπορεί να είναι και για τη μαμά, π.χ. να φτιάξω τυροπιτάκια ή να στρώσω τα κρεβάτια. Και κάνω κι εγώ ένα θέλω. Οπότε μοιράζουμε έτσι το χρόνο μας και κάνουμε καλύτερη διαχείριση χρόνου. Βάζουμε λοιπόν πρώτα τα πράγματα που γίνονται ευκολότερα ή τα πιο δύσκολα, ανάλογα τώρα το παιδί και το γονιό. Ναι. Τις αντοχές μας. Και ένα πρέπει, ένα θέλω. Πολλά παιδιά τους αρέσει να τραβάνε και τυχαία αυτά τα ξυλάκια. Ναι. Εκεί τώρα είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει οθόνη, γιατί λίγο να αρκώνεται ο εγκέφαλος και θέλουμε να κρατάμε τον εγκέφαλο ζωηρό. Δηλαδή, κίνηση, ένα σύντομος χορός, τραγούδι. Ένα σνακ θα ήταν μια επιλογή, ένα σνακ, ή βαραίνει μάλιστα το παιδί? Όχι. Ναι, χρειαζόμαστε ενέργεια να λειτουργήσουμε. Ο εγκέφαλος χρειάζεται και ζάχαρη, χρειάζεται και ξηρή καρπή, επίσης πολύ σημαντική. Και μάλιστα να το ετοιμάσει και μόνος του, γιατί να έχει και την ευθύνη του τι τρώει. Άρα στα διαλύματά μας δεν επιλέγουμε να δούμε λίγο τηλεόραση ή να δούμε ένα βίντεο στο YouTube ή δεν ξέρω τι άλλο θα δούνε σε αυτές τις ηλικίες. Αν το βίντεο στο YouTube π.χ. είναι μια ιδέα, μια χορογραφία και εγώ θέλω να την κάνω. Αλλά να σκοθώ να την κάνω. Ναι. Βεβαίως, θεμητό. Αλλά θέλουμε κίνηση. Ελένη, αυτό αφορά και τους 15χρονους, 16χρονους, 18χρονους. Ναι, και βοηθά και πολύ. Και τους φοιτητές μας που έχουν πάρα πολύ διάβασμα την ίδια στιγμή. Ναι. Εκεί είναι λίγο διαφορετικά. Απλά η οθόνη, όταν το μυαλό έτσι ναρκώνεται με εικόνα, και είναι λίγο δύσκολο να επανέλθει μετά, να είναι πάλι παραγωγικό. Οι ξένοι το λένε procrastination. Αυτό το κάνω συνέχεια πράγματα για να αναβάλω αυτό που πρέπει να γίνει. Ενώ άμα γίνονται πράγματα, συν τις άλλες μαθαίνουμε και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, όταν κινιόμαστε, μερικές φορές συγκεντρωνόμαστε και καλύτερα. Αλλά το θέμα είναι να κρατάμε τον εγκέφαλο σε διέγερση. Και αναλόγως τον τύπο. Τον τύπο και μας. Αναλόγως τον τύπο, θα τα πούμε αυτά. Αυτά σε λίγο. Αυτά που είναι πολύ ωραίες πληροφορίες αυτές. Άρα λοιπόν και τα διαλυματάκια μας και την κίνησή μας και τα πρέπει και πρέπει, τα θέλω. Πρέπει, θέλω, είναι πολύ σημαντική η ισορροπία πρέπει, θέλω. Δηλαδή, βοηθάει πολύ το παιδί, γιατί του δείχνει, του δημιουργεί και μια ασφάλεια. Του λες, σέβομαι ό,τι θέλεις να παίξεις. Απλά να
υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή 10 με 15 λεπτά μια άσκηση, κάτι που πρέπει, και ένα πεντάλεπτο με δεκάλεπτο πολύ ένα διάλειμμα. Δηλαδή μην έρθει το αντίθετο 20 λεπτό διάλειμμα και δεκάλεπτο. Και επειδή μιλάμε γενικότερα για αυτονομία, δηλαδή okay, τη σχολική μελέτη την κατέχομεν, την αυτονομία είναι αυτή που θέλουμε να κατακτήσουμε. Μέσα σε όλο αυτό, πόσο πολύ συμμετέχει ο γονιός? Ακόμα και σε αυτά στα πρώιμα στάδια που θέλουμε να θέσουμε έτσι τα θεμέλια για να λειτουργήσει ωραία όλη αυτή η διαδικασία. Πριν είπες κάτι πολύ σημαντικό. Είπες, είναι ευθύνη σου να μαζέψεις τα παιχνίδια σου. Και εκεί πέρα υπάρχει μια παγίδα. Γιατί το παιδί μικρής ηλικίας δεν γνωρίζει πώς να μαζέψει τα παιχνίδια. Κάτι δηλαδή που για μας είναι αυτονόητο, για το παιδί δεν είναι. Στο παιδί πρέπει να δώσεις βήματα. Δηλαδή πρέπει να πεις, θα κάνουμε ένα παιχνίδι. Θα μαζέψουμε 10 παιχνίδια και θα τα βάλουμε στο κόκκινο κουτί. Αυτό είναι πολύ σαφές. Και το παιδί το καταλαβαίνει. Και θα το κάνει. Αν του πεις μάζεψε τα παιχνίδια σου και το παιδί έρχεται σε ένα χαοτικό χώρο, δεν θα το κάνει. Ποια, πού, πώς. Ούτε και εμείς το κάνουμε. Ναι. Και εμείς θα κάτσουμε σε μια καρέκλα όταν πρέπει να συγυρίσουμε όλο το σπίτι. Δεν ξέρουμε πού να. Έτσι, και χειρότερα για το παιδί. Λοιπόν, φαντάζομαι. Και ρωτάς τώρα. Ποια είναι η συνεισφορά, ποιος είναι ο ρόλος του γονιού, πόσο επεμβαίνει κτλ. Είναι το ίδιο πράγμα. Όταν λες στο παιδί κάτσε και διάβασε, το παιδί δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Οπότε χρειάζεται να του δείξουμε τον τρόπο. Και ο τρόπος είναι να ορίσουμε μια ρουτίνα μελέτης, η οποία να περιλαμβάνει ένα καθαρό χώρο για να κάτσει να διαβάσει, να μαζέψει όλα αυτά τα πράγματα, όλα τα βιβλία, τα τετράδια που χρειάζεται. Δηλαδή, όχι όλα αυτά που χρειάζεται. Να ξαναδεί λιγάκι το προχειρό του, τι έχει, τι κάναν στο σχολείο. Να κάτσει το γονιός ευχάριστα με το παιδί και να πει. Με τι ασχοληθήκατε, με τι έκανες και σου, τι είπε ο δάσκαλος, ας πούμε, και σου έκανε εντύπωση. Λίγο να ο εγκέφαλος, οι συνάψεις να αρχίσουν να ενεργοποιούνται. Αρχίζω και συγκεντρώνομαι, δημιουργώ ένα. Στο γιο μου, ουπ. Μπήκα. Αυτό. Μπες λίγο, μπράβο, μπες λίγο σε μια ροή. Από εκεί και έπειτα, βάλε πρώτα τα δύσκολα, γιατί το παιδί δυσκολεύεται να διεκπαιρεώσει δύσκολα. Βάζεις τα δύσκολα λοιπόν πρώτα. Το παιδί θέλει τα εύκολα να τα βγάλει για να νιώσει την ασφάλεια ότι έχει κάνει δουλειά. Βάζεις τα εύκολα πρώτα, ανάλογα με το παιδί. Οπότε του δείχνεις τον τρόπο. Και στο τέλος, όταν τελειώνει όλη αυτή η διαδικασία, μαζεύουμε, φτιάχνουμε την τσάντα, είμαστε σίγουροι, κάνουμε μια μικρή επανάληψη σε όλα αυτά που έγιναν. Είναι μια ρουτίνα λοιπόν. Και ο γονιός θα χρειαστεί να περάσει 1-2 μήνες, να του δείξει τη ρουτίνα. Όσο το παιδί αισθάνεται ασφάλεια, τόσο λιγότερο χρειάζεται το γονιό. Έτσι είναι. Και ακούγεται είναι εύκολο, δεν είναι. Καθόλου είναι. Όσο το έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο, καταλαβαίνεις καταρχάς πόσο δύσκολο είναι για να μαζέψεις το χέρι σου από το να πιάσεις το μολύβι από το παιδί και να μην το κάνουμε έτσι το άλλο. Θέλω να σου δείξω όπως το κάνουμε. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Ή τη γόμα. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης, πολλές φορές σαν δασκάλα, έχω πει όταν είμαι σε σχολείο, είχα πει στους γονείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προτιμώ να έρθει αδιάβαστο το παιδί παρά να ξέρω ότι τα έχετε κάνει εσείς. Μα μου λέει δεν θέλει να διαβάσει. Το καταλαβαίνουν αυτό, δεν το καταλαβαίνουν. Πάντα. Εννοείται. Εννοείται. Τίποτα δεν σας ξεφεύγει κι εσάς, βρε παιδί. Γίναν καλύτερα τα γράμματα του παιδιού μέσα σε λίγες μέρες. Υπάρχουν πολλά ανέκδοτα γι' αυτό. Αλλά άλλη φορά. Οπότε, ναι, χρειάζεται ο γονιός να βοηθήσει, αλλά μέχρι ένα σημείο. Κρατηθείτε, σας παρακαλώ, εκείνη την ώρα. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις σε αυτά τα tips? Γιατί θέλω πολύ πολύ να πάμε στους τύπους νοημοσύνης για να καταλάβουμε. Κοίταξε, ανάλογα με το παιδί, μετά. Βασικά το σημαντικό είναι να αισθανθεί ασφάλεια, να αισθανθεί εμπιστοσύνη, να μπει σε μια ρουτίνα, να σέβεται ο γονιός τα διαλύματά του. Είμαστε εκεί. Ας πούμε ότι είναι πρώτη δημοτικού το παιδί μας. Έτσι, ξεκίνησε φέτος, ξεκίνησε το Σεπτέμβρη. Είμαστε δίπλα του στο γραφείο του όση ώρα διαβάζει. Τι να σου πω τώρα, Ανδριανή. Είναι θέμα σχέσης γονιού-παιδιού. Είναι παιδιά ανασφαλή που στην αρχή σε θέλουν δίπλα και λες δεν θα τελειώσει ποτέ, μα δεν μπορώ να είμαι όλη την ώρα εδώ. Και με το να γίνεται αυτή η σύγκρουση, το παιδί τόσο πιο πολύ σε θέλει. Για να σε θέλει στην αρχή, πρέπει να είσαι εκεί. Και θα μείνεις εκεί. Σιγά σιγά θα πάρεις ένα βιβλιαράκι και θα κάτσεις λίγο στην άκρη. Και σιγά σιγά θα απομακρύνεσαι. Και σιγά σιγά στα πρέπει και στα θέλω. Η μαμά τώρα πρέπει να στρώσει το κρεβάτι. Εάν θες το διάλειμμά σου, μπορείς να έρθεις να με βοηθήσεις και εσύ εμένα να στρώσουμε το κρεβάτι. Όταν λοιπόν γίνεται αυτή η συνεργασία, εντάξει, το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται που θέλει χρόνο. Δεν είναι έτοιμο. Ναι, δεν είναι έτοιμο. Μα είναι μικρό παιδί, δεν είναι ενήλικας. Δηλαδή, εμείς νομίζουμε ότι κάποια πράγματα είναι αυτονόητα και πρέπει να γίνονται εύκολα. Δεν είναι εύκολα. Όπως όλα. Θέλει την προεργασία του, έτσι. Θέλει χρόνο και υπομονή και ψυχραιμία και
να σεβαστούμε τους ρυθμούς του κάθε παιδιού. Γιατί μπορεί να έχουμε 2, 3, 4 διαφορετικά παιδιά στο σπίτι μας και να θεωρούμε ότι επειδή ο πρώτος το έκανε έτσι και τα υπόλοιπα θα πρέπει να ακολουθήσουν τον ίδιο ρυθμό, την ίδια ταχύτητα, τις ίδιες επιδόσεις, αποδόσεις και πάει λέγοντας. Και μας βλέπει μια μαμά και ρετάει. Και άμα έχω εγώ 2, 3 παιδιά, το ένα πρώτη, το άλλο Δευτέρα και το άλλο Τετάρτη, τι κάνω. Εκεί να δεις. Εντάξει, τώρα θέλει πολύ υπομονή. Θέλει λίγο. Θα σου κάνω μια άλλη εκπομπή. Ναι, αυτή είναι. Τεκνές, μπράβο. Θέλει, γιατί εκεί τώρα πραγματικά θέλει μια άλλη προσέγγιση. Εκεί θέλει άλλη προσέγγιση. Λοιπόν, Ελένη, θα σου φέρω το παράδειγμα που συζητούσαμε και πριν. Ο ένας μου γιος, δεν θα πω όνομα, δεν θα καταδώσω ποιος είναι, όταν θέλει να μου πει κάτι που έχει μάθει, μια ιστορία κτλ., είναι πολύ κινητικός. Θέλει να σηκώνεται, να χρησιμοποιεί τα χέρια του, θα σηκωθώ τώρα, θα κάνει τα πάνω κάτω, θα ανέβω, κατέβει στην καρέκλα του. Το πρώτο διάστημα εγώ είχα αρχίσει και εκνευριζόμουν. Έχει διάσπαση. Δεν μπορεί, το παιδί δεν είναι καλά. Δεν όλοι είναι το σκέφτονται αυτό. Όλοι θα μου σπάσει τα νεύρα. Κάτσε παιδί μου κάτω, μα δεν είναι. Πώς θα συνεννοηθούμε, το μου προκαλεί εκνευρισμό. Μετά άρχισα να τον παρατηρώ και λέω, αυτός θα κάνει αυτά τα πράγματα μόνο εκείνη την ώρα. Τι έχεις να πεις, γιατρέ μου, γι' αυτό. Δεν είναι διάσπαση προσοχής. Δεν είναι υπερκινητικότητα. Είναι τρόπος που λειτουργεί ο εγκεφαλός του. Για να συγκεντρωθεί, πρέπει να κινηθεί. Συμβαίνει σε πάρα πολλά παιδιά και είναι λάθος εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είμαι του σωστού και του λάθους, αλλά πρέπει να το σεβόμαστε αυτό. Δηλαδή, πάρα πολλά παιδιά. Να φέρω ένα παράδειγμα. Όταν θέλω να μιλήσω για ώρα, που προσπαθώ να μην μιλάω πολύ όταν είμαι δασκάλα, προσπαθώ να το κάνουμε βιωματικά όλο και να το ανακαλύπτουν τα παιδιά μόνα τους. Μερικές φορές όμως χρειάζεται στην ιστορία, ας πούμε, να μιλήσεις λίγο παραπάνω. Ναι. Εντάξει. Εκείνη την ώρα ξέρεις τι κάνω και βοηθάει πολύ. Δίνω Lego να δημιουργούν. Μάλιστα. Αυτό πώς. Ναι. Στον εγκέφαλο πώς λειτουργεί. Δημιουργεί, χαλαρώνει, χρησιμοποιεί τα χέρια. Αν δεν τους έδινα κάτι να κατασκευάζουν, θα χρειαζόταν να σηκώνονται ή να είναι πολύ κινητικοί. Ναι. Λοιπόν, όταν τους δίνεις κάτι να χρησιμοποιούν τα χέρια τους, συγκεντρώνονται πάρα πολύ σε αυτό που λες. Και εσύ εκείνη την ώρα μιλάς. Να. Και περνάει η πληροφορία βίαστα. Ακριβώς. Σχεδόν. Χρησιμοποιώ λοιπόν την κινεσθητική νοημοσύνη. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ένας άνθρωπος, δεν θα πω παιδί, είναι και ενήλικας, ένας άνθρωπος που μαθαίνει κινεσθητικά, θέλει να χρησιμοποιεί το σώμα του, θέλει να χρησιμοποιεί τα χέρια του, έτσι συγκεντρώνεται και μαθαίνει καλύτερα, πιο αποτελεσματικά. Οπότε, ένα παιδί, ένας ενήλικας, για να τον βοηθήσουμε να μελετήσει, καλό είναι να του δώσουμε κάποια ερεθίσματα την ώρα εκείνη να κατασκευάζει, να χρησιμοποιεί τα χέρια του. Μπορεί να είναι και αυτά τα μπαλάκια τα αντιστρες. Μπορεί να είναι πλαστελίνη, μπορεί να είναι τουβλάκια Lego. Κάτι να κρατάει στα χέρια του. Κάτι να κρατάει και να χρησιμοποιεί τα χέρια του. Αλλά ακόμα και να θέλει να κινείται γύρω-γύρω από το τραπέζι, δεν θα έπρεπε να μας αγχώνει. Εντάξει, να μας ζαλίζει, έχουμε και άλλα πράγματα που σκεφτόμαστε, αλλά τέλος πάντων, όπα. Έτσι είναι ο τρόπος που το παιδί συγκεντρώνεται. Αν έχει αποτέλεσμα, το αφήνουμε. Θα το δούμε αυτό. Φαίνεται. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος μελέτης που δεν. Καταρχάς, το εκπαιδευτικό μας σύστημα και ο τρόπος που εμείς έχουμε μεγαλώσει και ο τρόπος που εμείς έχουμε εκπαιδευτεί είναι γλωσσικός λογικομαθηματικός. Που σημαίνει διαβάζω κείμενο, αντιγράφω και υποστηθίζω. Ο γλωσσικός τύπος είναι αυτός. Κάποιοι το έχουν, βεβαίως. Ναι, το έχουν. Είναι ο τύπος τους. Είναι και ο τρόπος που έχουμε εκπαιδευτεί. Αλλά το έχουν, ναι, πραγματικά. Οι γλωσσικοί τύποι, λοιπόν, οι τύποι με τη γλωσσική νοημοσύνη, έτσι, που χρησιμοποιούν τη γλωσσική νοημοσύνη για να μάθουν, θέλουν να διαβάσουν πολλές φορές το κείμενο, να αντιγράψουν έννοιες, να αντιγράψουν ολοκλήρες φράσεις. Ναι. Έτσι μαθαίνουν. Έτσι μας μαθαίνει και το σχολείο. Σου λέει, διάβασε την ιστορία, διάβασε την πολλές φορές. Υπάρχουν όμως πολλοί άλλοι τρόποι να μαθαίνουν, όπως και ο λογικομαθηματικός. Λύση ασκήσεις. Ο λογικομαθηματικός τρόπος όμως είναι και το άλλο. Είναι τα bullets. 1, 2, 3. Ο άνθρωπος που μαθαίνει λογικομαθηματικά θέλει να αντιληφθεί τη βασική έννοια και τις επιμέρους έννοιες για να μπορέσει να αντιληφθεί τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα. Αυτοί οι δύο είναι οι τρόποι που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο να μαθαίνουμε και στο να μελετάμε. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι. Για παράδειγμα, είπες ο κινησθητικός πριν. Ο κινησθητικός. Ο διαπροσωπικός. Είναι γνωστό σε αρκετούς αυτό που λένε ότι όταν διδάξεις κάτι σε κάποιον, το μαθαίνεις αποτελεσματικά. Αυτό αντιπροσωπεύει το διαπροσωπικό τύπο. Δηλαδή, όταν συζητάω για κάτι, όταν εγώ το κοιτάω και προσπαθώ να στο μάθω εσένα, να στο παρουσιάσω, το κατανοώ. Mm. Τι παίζει εκεί? Η σχέση μας. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να καταλάβω
πώς θα το μάθεις καλύτερα και προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις που έχω πάρει για να στο μεταφέρω. Και το κατακτάς. Βέβαια. Είναι πολύ αποτελεσματικός τρόπος. Από την πρώτη κιόλας δημοτικού. Ένας πίνακας, μια κοιμωλία. Τώρα θα παίξουμε δασκάλα, που θα μου μαθείς, λέει ο γονιός, και εσύ θα είσαι η δασκάλα μου. Mm-hmm. Μάθε μου το. Ερώτηση. Οι τύποι αυτοί, που είναι οι τύποι νοημοσύνης και οι τύποι μάθησης στην ίδια στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, τους έχουμε όλους? Είναι κάτι που μπορούμε να το καλλιεργήσουμε, να το προσθέσουμε? Να το καλλιεργήσουμε, όχι, να το ενεργοποιήσουμε, θα έλεγα. Να το ενεργοποιήσουμε. Γιατί έχουμε από όλους τους τρόπους με τους οποίους. Όλους τους τρόπους, ο εγκέφαλος μας λειτουργεί με όλους αυτούς τους τρόπους, έτσι, σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου, τα οποία συνεργάζονται. Οπότε την ιστορία μπορεί να τη μάθεις. Μάλλον το συγκεκριμένο κεφάλαιο της ιστορίας μπορεί να το μάθεις με ένα διαπροσωπικό τρόπο. Mm-hmm. Μπορείς όμως να το μάθεις και με ένα νατουραλιστικό τρόπο. Μπορείς να το μάθεις και με ένα γλωσσικό τρόπο. Νατουραλιστικός τρόπος. Νατουραλιστική νοημοσύνη έχει να κάνει με την επαφή μας με τη φύση, με το περιβάλλον. Okay. Οπότε, ό,τι έχει να κάνει με πείραμα. Mm. Με γεύση. Δηλαδή, στα παιδιά, τα μικρά, σε πληροφορώ, παιδιά νηπίου και πρόνηπίου, σε μισή ώρα με μπισκότα, τους έχω μάθει όλη την αλφαβήτα. Είμαι πολύ απλό. Με μια σύριγγα λιωμένη σοκολάτα πάνω σε μπισκοτάκια, όποιος μου βρει το φου. Έτσι το τρώει. Έτσι και εγώ, Ελένη μου. Έτσι. Είδες, έχεις το κίνητρο. Έχεις το κίνητρο. Βασικά, τι γίνεται. Με τη γεύση, με κάτι δημιουργείται μια ασφάλεια, δημιουργείται μια ευχαρίστηση, δημιουργεί πολύ καλές προϋποθέσεις μάθησης και δημιουργεί ένα κίνητρο και αυτό το βιωματικό το κατακτάς όλο αυτό που μαθαίνεις. Οπότε ο νατουραλιστικός τρόπος είναι εξίσου αποτελεσματικός από ό,τι καταλαβαίνεις. Και τα πειράματα. Κάνω πειράματα, ανακαλύπτω, εξερευνώ, είναι στη φύση μας. Το μαθαίνουμε, το κάνουμε δικό μας. Έτσι είναι, λειτουργούμε βιωματικά. Εν τω μεταξύ, σε ακούω να μιλάς και προσπαθώ έτσι να απαριθμίσω έναν τους τύπους. Πόσα πολλά κρύβει ο εγκέφαλός μας και με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να επικοινωνήσουμε και με τον κόσμο γύρω μας και να κατακτήσουμε γνώση και πληροφορία. Βέβαια, έχει να κάνει και με την επικοινωνία. Ας πούμε, ο χωροταξικός τρόπος που μαθαίνουμε είναι ο τρόπος που είναι δομημένο, αρχίζει να λειτουργεί ο εγκέφαλος των παιδιών στην ψηφιακή εποχή. Δηλαδή. Εικόνα. Σχεδιάγραμμα, εικόνα, εναλλαγή εικόνων. Πάρα πολύ σημαντικό το να δίνουμε οπτικό υλικό, αλλά και ο μουσικός τρόπος. Από τη χρειά της φωνής μας που, τώρα δεν θέλω να το κάνω για να μην σέβομαι τα αυτιά των τηλεθεατών, αλλά αν εγώ τσιρίζω πάνω από το παιδί, αποκλείεται να δώσω κίνητρα. Αλλά μουσικός τρόπος για να μαθαίνουμε είναι επίσης ότι λειτουργούμε με ρυθμό, με καταληξία. Τα τραγουδάκια, καλό να τα χρησιμοποιούμε. Πιάνει σε όλους, είδες αυτό, επιβεβαιώνει αυτό που έλεγες πριν, είναι θεωρία. Είναι η φύση. Και τελευταίο, μην ξεχάσω, τον ένοδο προσωπικό τρόπο νοημοσύνης, που σημαίνει σέβομαι το χρόνο. Θέλω απομόνωση, ηρεμία, η ενδοπροσωπική τύπη. Καταρχάς, όταν μπαίνουμε στη φάση των αστοχασμού, δηλαδή τι εφαρμογές έχει αυτό που μαθαίνω στην καθημερινή ζωή, γιατί θέλω να βρω ένα νόημα. Σωστά. Για ποιο λόγο εγώ μαθαίνω ότι μαθαίνω. Αυτό είναι ο ενδοπροσωπικός τρόπος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Μέσω του αστοχασμού μαθαίνουμε. Δηλαδή, όποιος έχει διαβάσει Φρέιρε, ο αναστοχασμός είναι το καλύτερο για να λέμε ότι έχουμε μάθει κάτι. Αν δεν έχει νόημα όλο αυτό που μαθαίνουμε, πώς. Και το παιδί θέλει να βρίσκει νόημα. Δεν θέλει τυφλά να υπακούει, πρέπει να διαβάσεις για να έχεις καλό βαθμό. Κάτι να πόνει μέσα του αυτό. Κάτι να νοηματοδοτεί όλη αυτή τη διαδικασία που ακολουθεί και όλη τη διαδρομή του. Ανδριανή, φαντάσου ένα ενήλικας και ένα παιδί να μαθαίνουν με όλους αυτούς τους τρόπους και ξαφνικά η μάθηση να έχει νόημα. Δεν θα ενδιαφέρονταν για βαθμούς, θα τους άρεσε να μαθαίνουν για όλη τους τη ζωή. Νομίζω ότι αυτός είναι ο απότερος στόχος της σημερινή μας κουβέντας και όχι τόσο να βρούμε τις ισορροπίες μας και συνταγές για την αυτονομία σχολική μελέτη. Να βρούμε ένα νόημα σε όλο αυτό και μια καλή σχέση. Και μια καλή σχέση με το παιδί. Γιατί και όλο το άλλο θα έρθει μετά. Γιατί πίσω από όλο αυτό τελικά για μένα, Ελένη, είναι ότι αυτό που κάνουμε, να το κάνουμε με έναν τρόπο που να κάνει και τη ζωή μας όχι εύκολη. Την ευχαριστιόμαστε. Να μην καταστρέφει όλο το υπόλοιπο για να έχω το καλό βαθμό. Δεν θα χώνεσαι μετά 15 χρόνων, 18 χρόνων θα καταφέρει. Ξέρεις ότι θα τα καταφέρει. Ξέρεις αυτό.
Διότι το παιδί έχει βρει τη ροή του, έχει βρει το δρόμο του, νιώθει καλά μέσα σε αυτό το πράγμα. Ναι. Ελένη μου, πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Εγώ να εδώ έχω μόνο δύο από τα τέσσερα βιβλία. Πόσα? Τρία. Η χαρισματική εκπαίδευση κυκλοφόρησε τώρα, στις 25. Ναι, αλλά έχω το συλλεκτικό. Α, το έχω και το δείχνω. Και όποιος το θέλει, μπορούμε να κάνουμε ένα καλό deal. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βίβλωσε. Ανοιγοκλίνω, να ξέρεις, πάρα πολύ συχνά για να δω. Τι έχει το παιδί σήμερα, μήπως είναι κομμάτι της νοημοσύνης του. Να τα ξεκλειδώσουμε όλα. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σε ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε. Θα βρούμε την αφορμή να τα καταφέρουμε, ελπίζω, μέσα στην ίδια χρονιά. Ναι. Στην ίδια σεζόν, τέλος πάντων. Καλό απόγευμα να έχετε κι εσείς. Όπως πάνω σας λέω, το επόμενο Σάββατο θα είμαστε εδώ πάλι κοντά σας, μαζί σας, για να πούμε πολλά, να συναντήσουμε πάρα πολύ κόσμο, να κάνουμε γενικώς ό,τι μας ευχαριστεί. Γεια σας.